φίλες και φίλοι, καλωσορίσατε στα άκρα, στη δημόσια τηλεόραση, όπου και πάλι απόψε κοντά μας είναι ο καθηγητής στο MIT, ο δικός μας Έλληνας, ο κύριος Κωνσταντίνος Δασκαλάκης, για το δεύτερο μέρος της εκπομπής, που έπειτα από την παρουσίασή σας και το πρώτο μέρος που ήταν ένα βιογραφικό, αγαπητέ Κωνσταντίνε, σε αυτό το δεύτερο μέρος να μιλήσουμε επιτέλους για αυτή τη λεγόμενη τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, για την τεχνητή νοημοσύνη. Δίνετε συχνά διαλέξεις για αυτό το θέμα. Κάτι τέτοιο προσπαθήστε και εδώ να σας ακούμε. Ωραία. Και εγώ θα ξεκινήσω με την πρώτη ερώτηση, που είναι βέβαια και η προφανής. Σε τι διαφέρει ο υπολογιστής από το ανθρώπινο μυαλό? Κοιτάξτε, μιλάτε σε έναν επιστήμονα της πληροφορικής που βλέπει γύρω του παντού υπολογισμούς. Για μένα ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι ένας υπολογιστής. Οπότε είναι ένας από τους πιο ενδιαφέροντες υπολογιστές. Είναι ένας υπολογιστής ο οποίος προέκυψε από την εξέλιξη. Και είναι ένας υπολογιστής του οποίου οι υπολογισμοί ακόμα μας εκπλήττουν και είναι ένα μεγάλο μυστήριο για εμάς τους επιστήμονες της πληροφορικής, όπως και για άλλους επιστήμονες, νευροεπιστήμονες, ψυχιάτρους, ψυχολόγους. Ουσιαστικά όλοι μας, αν θες, όλοι οι άνθρωποι των γραμμάτων, ουσιαστικά υπό μία έννοια προσπαθούν να καταλάβουν κάτι από τον ανθρώπινο εγκέφαλο, κάτι από τα μυστήρια του ανθρώπινου εγκεφάλου. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος, λοιπόν, για μένα είναι ένας υπολογιστής. Είναι ένας υπολογιστής με πολύ ενδιαφέρουσα λειτουργία και αυτή τη στιγμή πολύ μυστήρια λειτουργία. Στην τεχνητή νοημοσύνη προσπαθούμε να φτιάξουμε αλγορίθμους ικανούς να ανταγωνιστούν των γνωστικών ικανοτήτων του ανθρώπινου εγκεφάλου. Είμαστε πολύ πίσω προφανώς στο να καταλάβουμε πώς λειτουργεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος και επομένως δεν μπορούμε απλά να αντιγράψουμε τον ανθρώπινο εγκέφαλο και τις λειτουργίες του εκτός βιολογίας. Μία προφανής προσέγγιση για το να φτιάξεις υπολογιστή με γνωστικές ικανότητες αντίστοιχες στο εγκεφάλαιο είναι να αντιγράψεις το τι συμβαίνει μέσα στον εγκέφαλό μας. Δυστυχώς δεν καταλαβαίνουμε αρκετά καλά το τι συμβαίνει στον εγκέφαλό μας και επομένως το παιχνίδι που παίζουμε αυτή τη στιγμή είναι να προσπαθήσουμε από μόνοι μας να φτιάξουμε τεχνολογία αντίστοιχων ικανοτήτων με αυτές του εγκεφάλου. Οπότε, αν θες, επανερχόμενο σε αυτό που έλεγα πριν, υπό μία είναι και εμείς για να καταλάβουμε πώς δουλεύει ο ανθρώπινος εγκέφαλος, προσπαθούμε να κάνουμε. Και έχουμε καταφέρει να φτάσουμε στο επίπεδο του ανθρώπινου εγκεφάλου σε κάποια πράγματα. Για να απαντήσω, αν θες, λίγο πιο ευθέως στην αρχική σου ερώτηση, σε τι διαφέρει ο ανθρώπινος εγκέφαλος και ο υπολογιστής. Οι υπολογιστές είναι πολύ γρήγοροι στο να εκτελέσουν μια πολύ καλώς ορισμένη ακολουθία βημάτων, τα οποία είναι βασικές πράξεις. Πρόσθεση, αφαίρεση, ανάκληση από μνήμη, αποθήκευση στη μνήμη. Είναι πολύ γρήγορο στο να εκτελέσουν γρήγορα υπολογισμούς. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι πιο μυστήριος όσον αφορά το τι ακριβώς υπολογισμούς κάνει και στην τεχνητή νοημοσύνη έχουμε καταλάβει πλέον ότι δεν μπορούμε να φτάσουμε σε ανώτερες γνωστικές λειτουργίες ακολουθώντας την παραδοσιακή προσέγγιση που είναι το να καταγράψουμε με πολύ καλώς ορισμένο τρόπο το τι πρέπει να κάνει ένας υπολογιστής για να λύσει ένα δύσκολο γνωστικό πρόβλημα. Για εφαρμογές, αν θες, στη λογιστική επιστήμη ή για κάποιους απλούς υπολογισμούς, μπορούμε να τους ανάγουμε σε πολύ απλές πράξεις. Για να αποκτήσουμε γνωστικές ικανότητες ανωτέρου επίπεδου, αντίστοιχες με αυτές του ανθρώπου, δεν είναι καθαρό σε εμάς πώς να τις σπάσουμε σε πολύ απλούς υπολογισμούς και εκεί τίθεται η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε. Ακόμη. Δεν είμαστε ικανοί ακόμη για να συζητήσουμε αυτό. Η τεχνητή νοημοσύνη αυτή τη στιγμή εν πολλής έχει φτάσει στο επίπεδο γνωστικών λειτουργιών που κάνει ο ανθρώπινος εγκέφαλος μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα, ίσως σε μερικά λεπτά. Δηλαδή, είμαστε πλέον πολύ ικανοί στο να κατανοούμε φωνή και να τη μεταγράφουμε σε κείμενο. Είμαστε πολύ ικανοί. Τα κινητά το έχουν αυτό, για παράδειγμα, και όχι μόνο. Ναι, τα κινητά και μάλιστα είμαστε τόσο καλοί που έχει πραγματικά ήδη έχει αρχίσει να επηρεάζει τη ζωή μας. Δηλαδή, στο iPhone το Siri είναι ένας πολύ καλός αλγόριθμος να μεταγράφει τον λόγο μας σε κείμενο και να χρησιμοποιεί αυτό το κείμενο για να κάνει αναζήτηση στο ίντερνετ ή άλλες λειτουργίες στο κινητό μας τηλέφωνο. Παρόμοια το Google Assistant που είναι στα κινητά της Google ή το μικροφωνάκι που βλέπουμε στην μπάρα αναζήτησης, το οποίο μπορούμε να πατήσουμε και αντί να γράψουμε ώρα αναζήτησης να
πούμε προφορικά ώρα αναζήτηση και αυτός να μεταγραφεί σε κείμενο και να γίνει αναζήτηση, είναι ένα άλλο παράδειγμα όπου χρησιμοποιείται αυτή η τεχνολογία. Το Amazon Alexa, δεν ξέρω αν έχετε, το έχετε χρησιμοποιήσει. Είναι ένα κουτί, αν θες, που έχει φτιάξει η Amazon, το οποίο κάθεται στο σπίτι σου και του μιλάς και του λες, για πες μου πώς είναι ο καιρός σήμερα, και αυτός μπαίνει στο ίντερνετ, καταλαβαίνει, μεταγράφει τη φωνή σου σε κείμενο, καταλαβαίνει τι το κείμενο αυτό του ζητάει να κάνει και κάνει όρο σου αναζήτηση στο ίντερνετ ώστε να μπορέσει να σου δώσει απάντηση. Του λες, αγόρασέ μου ένα καφέ, βιβλίο, ας πούμε, ή καφέ ή ένα βιβλίο ή κάτι και μπαίνει στο Amazon και σου αγοράζει. Αυτές όλες οι εφαρμογές, το Microsoft Cortana, η αντίστοιχη τεχνολογία της Microsoft, που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στα Windows για να χρησιμοποιούμε τον υπολογιστή μας, να δίνουμε προφορικές εντολές στον υπολογιστή μας. Όλες αυτές οι τεχνολογίες, η βάση τους, είναι η ικανότητα του υπολογιστή να καταλαβαίνει καταπληκτικά προφορική ομιλία και να τη μεταγράφει σε κείμενο. Σε κείμενο. Μάλιστα. Άρα η φιλόλογος τώρα ρωτάει τον ιό της φιλολόγου, αυτό σημαίνει ότι στο μέλλον ή πολύ σύντομα θα πάψουμε να γράφουμε? Γιατί αν έχεις αυτή τη δυνατότητα να μιλάς, γιατί να γράφεις? Τι θα γίνει η γραφή? Ναι, πολύ καλό ερώτημα και ήδη βλέπουμε ότι με την ικανότητα των υπολογιστών να διορθώνουν την ορθογραφία στα κείμενά μας, ήδη πλέον βλέπεις, όταν κάποιος σου στέλνει email, βλέπεις τα πολλά ορθογραφικά λάθη που κάνει αν δεν έχει ενεργοποιήσει την αυτόματη διόρθωσή του. Ναι, δυστυχώς θα ασθενήσει αυτή η ικανότητα του ανθρώπου. Έχουμε μάθει πάρα πολύ όλοι να γράφουμε σε πληκτρολόγιο ή πλέον θα αρχίσουμε να γράφουμε όλο ένα και περισσότερο κείμενο, υπαγορεύοντας προφορικά το κείμενο στον υπολογιστή μας. Όπως παλιά στις ταινίες βλέπουμε ότι κάποιος πολιτικός ή δικηγόρος υπαγορεύει στη γραμματέα του, η οποία γράφει στη γραφομηχανή το λόγο του ή την επιστολή που θέλει να στείλει. Αυτό θα γίνει, απλά αντί για γραμματέα που είναι βιολογικός οργανισμός, θα είναι γραμματέας η οποία θα είναι υπολογιστής. Ωστόσο, αυτό που θέλω να διαχωρίσω και θα συνεχίσω να μιλάω για το τι μπορούμε να κάνουμε καλά, μπορούμε να μεταγράφουμε προφορικό λόγο σε γραπτό λόγο, ενώ και όταν λέω μπορούμε εννοώ η τεχνητή νοημοσύνη, οι υπολογιστές. Δεν σημαίνει αυτό ότι καταλαβαίνουμε το περιεχόμενο σε εξαιρετικό βαθμό. Και ιδιαίτερα η κατανόηση κειμένου εκεί που χωλαίνει είναι όταν πρέπει να καταλάβουμε κείμενο που διατρέχει πολύ χρόνο. Να καταλάβουμε μία νουβέλα ή ακόμα και μία παράγραφο που περιγράφει κάτι. Δεν είμαστε ικανοί να επεξεργαστούμε μία ολόκληρη παράγραφο ή μία ολόκληρη σελίδα και να καταλάβουμε ποια είναι τα πρόσωπα, ποιοι είναι οι μηχανισμοί που οδηγούν τις πράξεις τους. Δεν είμαστε ικανοί να το κάνουμε αυτό. Μπορούμε να καταλάβουμε μία πρόταση, να καταλάβουμε ποιο είναι το υποκείμενο, το ρήμα, το αντικείμενο αυτής της πρότασης. Αλλά ακόμα και στο επίπεδο μιας πρότασης, ακόμα και εκεί κάνουμε σημασιολογικά λάθη και αυτά τα βλέπεις όταν προσπαθείς να κάνεις αυτόματη μετάφραση. Είχα δοκιμάσει για παράδειγμα, για να δώσω ένα απτό παράδειγμα, είχα δοκιμάσει να μεταφράσω πριν από μία ομιλία μου τη φράση «Απόψε δίνω μία ομιλία στο κέντρο της Αθήνας για την τεχνητή νοημοσύνη». Η μετάφραση που μου έδωσε το Google είναι «Απόψε δίνω μία συζήτηση». Ναι, που δεν είναι το γλωσσικό περιβάλλον της λέξης. Εγώ έβαλα στα αγγλικά τη φράση που σου είπα και η μετάφραση που έκανε ο αλγόριθμος της Google από αγγλικά σε ελληνικά ήταν «Απόψε δίνω μία συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη στο κέντρο της Αθήνας». Ναι, ενώ είναι μία διάλεξη ουσιαστικά. Είναι μία διάλεξη. Δεν δίνεις μία συζήτηση ή κάνεις μία συζήτηση ή δίνεις μία διάλεξη. Δηλαδή αυτή η λεπτή διαφορά της χρήσης του όρου συζήτηση versus ομιλία δεν την έπιασε. Δηλαδή, ακόμα και λεπτά έτσι σημασιολογικά πράγματα δεν τα πιάνει ακόμα και σε επίπεδο προτάσεων. Πόσο μάλλον να καταλάβει κείμενο ή να γράψει κείμενο. Έχουμε τεχνητή νοημοσύνη που μπορούμε να την εκπαιδεύσουμε, αν θες, στα άπαντα του Σέξπιρ και να αρχίσει να μας παράγει αυτή κείμενο Σέξπιρ. Και αν στο δείξω το κείμενο, θα δεις ότι έχει πιάσει το λόγο του Σέξπιρ, έχει πιάσει το έξυπνο του τονισμού, γιατί είναι και πολύ μουσικός ο λόγος. Έχει του πιάσει, θεωρώ, αυτό είναι υποκειμενικό βέβαια, θεωρώ τον υπαινικτικό τρόπο και τον μουσικό τρόπο γραφής του Σέξπιρ. Ωστόσο, αν διαβάσει μια παράγραφο που έγραψε, δεν βγάζει κανένα νόημα. Είναι σκουπίδια αυτό που έχει γράψει. Αλλά έχει πιάσει τη μικροδομή, αν θες, του λόγου του Σέξπιρ, αλλά προφανώς δεν έχει πιάσει την ικανότητα να φτιάχνει νόημα υψηλού επίπεδου, το οποίο διατρέχει μια ολόκληρη παράγραφο ή πόσο μάλλον πολλές σελίδες.
Και αυτό είναι χαρακτηριστικό της τεχνητής νοημοσύνης, του τώρα. Έχουμε την ικανότητα να μεταγράφουμε προφορικό λόγο σε γραπτό λόγο. Έχουμε την ικανότητα να κοιτάμε μια εικόνα και να καταλαβαίνουμε ποιο είναι το περιεχόμενό της και ποια είναι η σκηνοθεσία της εικόνας. Είμαστε πλέον καταπληκτικοί και θα σας δώσω και άλλα παραδείγματα στο να καταλαβαίνουμε εικόνα, τόσο το περιεχόμενό της, όσο και τη σκηνοθεσία της, όσο και την τεχνοτροπία της. Είμαστε πολύ καλοί σε αυτό. Ωστόσο, δεν είναι ότι είμαστε ικανοί να καταλαβαίνουμε βίντεο το οποίο διατρέχει πολλά frames και στο οποίο γίνονται πράγματα που κάποιος έχει πρόθεση να κάνει κάτι. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι είμαστε στο επίπεδο που μπορούμε να συνεχίσουμε ένα βίντεο που κόπηκε στη μέση όταν κάποιος προσπαθούσε να κάνει μια πράξη. Επομένως, για να συνοψίσω, καταλαβαίνουμε ήχο, φωνή και εικόνα. Σε πιο τοπικό... Ναι, σε μια πρόταση, σε μια εντολή, επίπεδο, δηλαδή σε μικρές μονάδες. Σε μικρές μονάδες, αλλά όχι νόημα που διατρέχει πολλά frames ή πολλές σελίδες. Ένα άλλο πράγμα έχουμε καταφέρει πολύ καλά, να παίζουμε κάποια πολύ δύσκολα παιχνίδια, που είναι προκλήσεις για ανθρώπους να παίζουν, καλύτερα από τον άνθρωπο. Δηλαδή. Ήδη το 97 κερδίσαμε τον... Το σκάκι. Τον Κασπάροφ στο σκάκι, ο Deep Blue της IBM κέρδισε τον Κασπάροφ στο σκάκι. Πριν από 3-4 χρόνια, το 2015, ο αλγόριθμος AlphaGo της DeepMind κατάφερε να κερδίσει τον Lee Sedol, τον καλύτερο ανθρώπινο παίχτη, στο Go. Το Go είναι ένα παιχνίδι το οποίο ο χώρος των στρατηγικών είναι πολύ πιο μεγάλος από αυτό του σκακιού. Και θεωρούταν άθλος να κερδίσουμε ανθρώπους σε αυτό το παιχνίδι και όμως το καταφέραμε. Πριν από 2 χρόνια καταφέραμε να κερδίσουμε ανθρώπους, τους πρωταθλητές σε πόκερ. Και το πόκερ έχει ένα ακόμα στοιχείο που το κάνει πολύ δύσκολο, το οποίο έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν είναι πλήρους πληροφόρησης παιχνίδι. Δηλαδή, σε αντίθεση με το σκάκι και το go, σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, οι δύο παίχτες έχουν ακριβώς την ίδια πληροφόρηση για την κατάσταση δεν του παιχνιδιού. Δεν ξέρεις τα χαρτιά του άλλου. Στο πόκερ δεν ξέρεις τα χαρτιά που έχει ο αντίπαλός σου. Απλώς μπορείς και τα υπολογίζεις, φαντάζομαι, μετρώντας τι έχει περάσει. Πιθανολογείς. Αλλά πρέπει να κάνεις μια πιθανοτική ανάλυση της κατάστασης του παιχνιδιού και αυτό προσθέτει μια ακόμα διάσταση πολυπλοκότητας στο παιχνίδι. Κι όμως, πριν από 2 χρόνια, καταφέραμε να κερδίσουμε και ανθρώπους στο πόκερ. Από την άλλη, δεν μπορούμε να κερδίσουμε ανθρώπους σε παιχνίδια που περιέχουν περισσότερους από 2 παίχτες. Και εδώ έρχεται και ακουμπάει η δυσκολία που συναντάμε, το δικό μου διδακτορικό, διότι ένα από τα σημαντικά στοιχεία που προκύπτουν το διδακτορικό μου είναι ότι όταν πας από παιχνίδια 2 παικτών και μηδενικού αθροίσματος, όπως αυτά τα παιχνίδια όπως το σκάκι και το γκο και το πόκερ, που όταν έχεις 2 παίχτες, τι κερδίζει ο ένας είναι αυτό που χάνει ο άλλος, αυτά λέγονται παιχνίδια 2 παίκτων και μηδενικού αθροίσματος. Όταν ξεφεύγεις από αυτά τα παιχνίδια, ο χώρος των στρατηγικών γίνεται τόσο δραματικά πιο περίπλοκος, που αλλάζει τελείως η φύση του παιχνιδιού και εκεί πέρα νομίζω είναι μια τεράστια πρόκληση για το αν ποτέ καταφέρουμε να κερδίσουμε ανθρώπους σε παιχνίδια με περισσότερους παίκτες, όπως ας πούμε το πόκερ με περισσότερους από 2 παίκτες. Οπότε, αλλά για να συνοψίσω, αυτά είναι τα πράγματα που έχουμε καταφέρει καλά προς το παρόν στην τεχνητή νοημοσύνη. Κατανόηση φωνής, κατανόηση εικόνας και να παίζουμε κάποια δύσκολα παιχνίδια, τα οποία όμως περιέχουν 2 παίκτες και έχουν μηδενικό άθροισμα. Άρα αυτό το οποίο περιμένουμε κατά βάση είναι να προχωρήσουν οι νευροεπιστήμες και άλλο. Πώς λειτουργεί η τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή προσπαθούμε να καταλάβουμε πώς λειτουργεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος και έτσι επί τη βάση αυτή φτιάχνουμε τους αλγοριθμούς. Όχι, διότι ερχόμενος και σε αυτό που έλεγα πριν, είμαστε αρκετά πίσω στην κατανόηση του ανθρώπινου εγκεφάλου και επομένως δεν μπορούμε να αντιγράψουμε. Άρα μπορεί να γίνει το αντίστροφο, δηλαδή έχουμε τους αλγόριθμους και μπορούμε να πούμε ότι έτσι ξεκλειδώνουμε και τα μυστικά του εγκεφάλου στο μέλλον. Υπό μία έννοια ναι, μπορεί να διαφωνούν μαζί μου οι νευροεπιστήμονες ή κάποιοι νευροεπιστήμονες, αλλά υπό μία έννοια ναι. Δηλαδή ουσιαστικά προσπαθώντας να φτιάξεις μία εναλλακτική του ανθρώπινου εγκεφάλου που να έχει ανώτερες λειτουργίες, δείχνεις πώς πιθανόν θα μπορούσε να λειτουργεί ο εγκέφαλος. Και πολλές φορές βέβαια εμπνεόμαστε από τη δομή του ανθρώπινου εγκεφάλου για την αρχιτεκτονική των αλγορίθμων μας. Δηλαδή πλέον ένα μεγάλο κομμάτι της πρόσφατης προόδου στην τεχνητή νοημοσύνη έχει να κάνει με νευρονικά δίκτυα, τα οποία είναι εμπνευσμένα από τη δομή του εγκεφάλου. Τα νευρονικά δίκτυα είναι δίκτυα από νευρώνες, τεχνητούς νευρώνες, όπου αυτό που έχει σημασία είναι η διασύνδεση των νευρώνων και όχι η απλή λειτουργία που κάθε ένας νευρώνας
μόνος του κάνει. Mm-hmm. Τώρα, επιστρέφω στην προηγούμενη μας συζήτηση που περιγράφω τι έχουμε καταφέρει καλά, τι έχουμε καταφέρει μέτρια και τι έχουμε καταφέρει απογοητευτικά. Αυτό που έχουμε καταφέρει μέτρια είναι η μετάφραση. Έδωσα ένα παράδειγμα πριν του πώς mm-hmm. η μετάφραση δεν πάει καλά. Αυτό που έχουμε καταφέρει μέτρια είναι η επεξεργασία λόγου που διατρέχει μεγαλύτερη διάρκεια από μία πρόταση. Έχουμε επίσης καταφέρει καλούτσικα το να φανταζόμαστε πράγματα. Γιατί μία από τις φοβερές νοητικές λειτουργίες που κάνει ο άνθρωπος είναι να φαντάζεται πράγματα, να δημιουργεί με τη σκέψη του και μόνο εικόνες. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε και εμείς πλέον σε αρκετά ικανοποιητικό βαθμό. Mm-hmm. Παραδείγματα. Ένα έτσι χαρακτηριστικό είναι υπάρχει τεχνολογία η οποία εκπαιδεύει ένα νευρονικό δίκτυο στο να παίρνει ως είσοδο τυχαίους αριθμούς, να τους επεξεργάζεται και στην έξοδό του να φτιάχνει, να φαντάζεται ένα καινούριο τοπίο ή ένα καινούριο άνθρωπο. Αυτά τα νευρονικά δίκτυα τα εκπαιδεύεις δείχνοντάς τους πάρα πολλά παραδείγματα. Mm-hmm. Αν ας πούμε θες να φτιάξεις ένα νευρονικό δίκτυο που να φαντάζεται καινούρια πρόσωπα, αυτό που θα κάνεις είναι θα συλλέξεις μια μεγάλη βάση δεδομένων από πραγματικά πρόσωπα και θα εκπαιδεύσεις το νευρονικό δίκτυο να παράγει αντικείμενα από το ίδιο σύνολο, μάλιστα, από αυτό που του έδωσες. Και κάνεις συνδυασμούς. Ως εκπαιδευτικό υλικό. Δεν είναι σωστό η χρήση του όρου συνδυασμός προκειμένου. Δεν επιλέγει κομματάκια, κομματάκια, κομματάκια. Από τα αυτό πρόσωπα. Είναι το λάθος. Δεν κάνει κολλάζ. Μάλιστα. Δηλαδή πώς λειτουργεί. Δεν του δίνεις εν γενή πληροφόρηση για το ένα ανθρώπινο ας πούμε, πρόσωπο. Έχει στόμα, έχει μύτη, έχει αυτιά, έχει μάτια. Κόψε, ράψε και βάλ τα μαζί ώστε να φτιάχνεις ένα πρόσωπο. Δεν είναι αυτός ο τρόπος που το κάνεις. Και πείτε μας. Ξεκινάς τάμπουλα ράζα και αυτό που του λες να κάνει είναι να καταλάβει τη γεωμετρία στην οποία ζουν τα ανθρώπινα πρόσωπα. Κάθε ανθρώπινο πρόσωπο, κάθε φωτογραφία είναι πολλά pixels. Βέβαια. Για τον υπολογιστή μια φωτογραφία είναι ένα πολυδιάστατο αντικείμενο. Αν η φωτογραφία σου είναι 1000x1000, η φωτογραφία σου είναι ένα αντικείμενο το οποίο ζει σε 1.000.000 διαστάσεις, γιατί 1000x1000 είναι 1.000.000. Για τον υπολογιστή μια φωτογραφία είναι ένα σημείο σε 1.000.000 διαστάσεις. Δίνοντάς του πολλές φωτογραφίες του υπολογιστή, του περιγράφεις μια επιφάνεια, πολύ πολύπλοκη επιφάνεια, σε 1.000.000 διαστάσεις. Αυτό που θες να κάνει είναι να καταλάβεις σε ποια επιφάνεια ζουν αυτά τα σημεία. Αν καταλάβει σε ποια επιφάνεια ζουν, τότε θα μπορεί να περπατάει πάνω σε αυτή την επιφάνεια και να γεννάει καινούργια πρόσωπα. Το άλλο που μπορεί να κάνει είναι να ακολουθεί γεωδεσιακές γραμμές μεταξύ δύο αντικειμένων σε αυτόν τον πολυδιάστατο χώρο. Για παράδειγμα, αν πάρω μια δικιά σου φωτογραφία και πάρω και μια δική μου φωτογραφία mm-hmm. και σου ζητήσω βρες το μέσο όρο των δύο φωτογραφιών, πώς θα το έκανες? Το πρόβλημα που θα αντιμετώπιζες είναι ότι ως σημεία σε 1.000.000 διαστάσεις, οι φωτογραφίες μας δεν ζουν σε ευκλήδιο χώρο. Αν ζούσαν σε ευκλήδιο χώρο, αυτό που θα μπορούσες να κάνεις είναι να πάρεις τη φωτογραφία σου, να πάρεις τη φωτογραφία μου και σε κάθε πίξελ της δικής μου και το αντίστοιχο πίξελ της δικής σου φωτογραφίας, να πάρεις το μέσο όρο. Pixel by pixel. Mm-hmm. Κάθε πίξελ ξεχωριστά. Mm-hmm. Αν το κάνεις αυτό στις δύο μας φωτογραφίες και για κάθε πίξελ πάρεις το μέσο όρο των χρωμάτων και της φωτεινότητας των πίξελ του δικού μου και του δικού σου, του δικού μου και του δικού σου κτλ. Η φωτογραφία που θα φτιάξεις θα είναι σκουπίδι, δεν θα είναι καν άνθρωπος. Και ο λόγος που να πάρεις απλά το μέσο όρο ανά πίξελ δεν είναι σωστός υπολογισμός για να βρεις το μέσο όρο των δύο δικών μας προσώπων είναι ότι τα πρόσωπά μας δεν ζουν σε ευκλήδια γεωμετρία. Ζουν πάνω σε μία επιφάνεια η οποία βρίσκεται σε 1.000.000 διαστάσεις. Και είναι παρόμοιος λόγος που αν σου λέγα βρες μου το μέσο όρο μεταξύ Αθήνας και Παρισιού, δεν θα τρυπούσες τη γη να μου δώσει ένα σημείο μέσα στη γη. Αυτό που θα έκανες θα ακολουθούσες μια γεωδεσιακή γραμμή, σεβόμενος τη γεωμετρία στην οποία είναι η Αθήνα και το Παρίσι. Θα πρέπει να ακολουθήσεις αυτή την καμπυλότητα της γης για να βρεις το μέσο όρο μεταξύ Αθήνας και Παρισιού. Με τον ίδιο τρόπο, αν σου δίνα το πρόσωπό σου και το πρόσωπό μου και σου έλεγα βρες μου το πρόσωπο που είναι ανάμεσά μας, θα έπρεπε εσύ να πάρεις σεβόμενος τη γεωμετρία στην οποία ζουν ανθρώπινα πρόσωπα, σε 1.000.000 όμως διαστάσεις, όχι σε 3, σε 1.000.000 διαστάσεις, να σεβαστείς αυτή τη γεωμετρία και να περπατήσεις πάνω στη γεωδεσιακή και να μου βρεις το πρόσωπο που είναι μεταξύ μας. Η τεχνολογία ακόμα... έχει φτάσει στο επίπεδο αυτό. Και επειδή έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο, μπορεί να φαντάζεται και καινούργια πρόσωπα. Αυτό είναι κάτι που κάνουμε αρκετά καλά. Υπάρχουν mm-hmm. κάποια μαθηματικά κενά
στα οποία εργάζομαι αυτή τη στιγμή, αλλά εν πωλής έχει φτάσει σε αρκετά καλό επίπεδο. Ναι. Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση για τις πολλές διαστάσεις που κάνουν οι φυσικοί. Και το μυαλό μου πηγαίνει συνειρημικά σε αυτό. Χωρίς να είναι ο τομέας μου, οι φυσικοί επίσης ασχολούνται με πολυδιάστατα φαινόμενα και επίσης εκεί πέρα δεν είναι προφανής ποια είναι η γεωμετρία. Έτσι, αυτό που λένε, ας πούμε, ότι στη θεωρία της σχετικότητας ότι η μάζα καμπυλώνει το χωροχρόνο γύρω της, είναι ένα άλλο παράδειγμα που η γεωμετρία δεν είναι όσο προφανής είναι η γεωμετρία στην οποία έχουμε εμείς συνηθίσει. Αν σου δώσω ένα σημείο εδώ και ένα σημείο εδώ στο στούντιο, για να βρεις το σημείο μεταξύ τους θα πάρεις το μέσο όρο. Αυτό όμως σε πολλά ενδιαφέροντα φαινόμενα, και στη φυσική, αλλά και σε αυτά για τα οποία περιέγραψα πριν, δεν είναι προφανής η γεωμετρία αυτή στην οποία εργάζεσαι. Ναι. Τέλος, για να επιστρέψω στην συζήτηση την οποία άρχισα να κάνω αρκετά λεπτά πριν, αυτό στο οποίο είμαστε πάρα πολύ κακοί στην τεχνητή νοημοσύνη είναι η μεταφορά γνώσης από μία γνωστική λειτουργία την οποία κάνουμε πολύ καλά σε μία άλλη σχετική αλλά ετερογενή γνωστική λειτουργία. Αν μάθω σε ένα ρομπότ να μαθαίνει να σηκώνει ποτήρια, θα του δώσω πάρα πολλά παραδείγματα ενός χεριού που απλώνει και πιάνει και σηκώνει ένα ποτήρι. Ωστόσο, αν μετά του πω σήκωσέ μου ένα χαρτί, αυτό που θα ήθελα να κάνει είναι να καταλάβει ότι για να σηκώσω ένα χαρτί δεν θα πρέπει να κάνω αυτή την κίνηση, αλλά πρέπει να κάνω αυτή την κίνηση, να βρω πώς θα πιάσω το χαρτί και επίσης ποια είναι η ισορροπία που θα πρέπει να χρησιμοποιήσω ώστε να, ξέρεις, να μην κάνω μία, ας πούμε, αν ήθελα να σηκώσω το χαρτί κάπως κρατώντας το επίπεδο, θα πρέπει να καταλάβω ότι έτσι δεν με βολεύει, αλλά ίσως έτσι να μπορέσω να έχω αρκετή μόχλευση για να το σηκώσω σωστά. Ο άνθρωπος είναι πολύ καλός να μεταφέρει εμπειρία και διαίσθηση από μία νοητική λειτουργία σε μία άλλη νοητική λειτουργία. Ο υπολογιστής δεν έχει, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε αναπτύξει ικανή τεχνολογία που να το κάνει αυτό. Ο άνθρωπος όταν μαθαίνει να περπατάει, έχει διανύσει ήδη το 95% της απόστασης για να μάθει να κάνει ποδήλατο. Γιατί? Για να μάθω να περπατάω πρέπει να μάθω να χειρίζομαι τους μύες του σώματός μου. Θα πρέπει να μάθω διαισθητικά τουλάχιστον πολλά πράγματα για την ισορροπία και τη βαρύτητα. Όλη αυτή η διαίσθηση που έχω αποκτήσει ως μωρό όταν σηκώνομαι να περπατάω είναι χρήσιμη εμπειρία για να μάθω να κάνω ποδήλατο. Γιατί για να μάθω να κάνω ποδήλατο πρέπει και να χρησιμοποιώ το σώμα μου, αλλά και να καταλαβαίνω πώς λειτουργεί βαρύτητα και ισορροπία. Ο άνθρωπος είναι πάρα πολύ καλός στο να μεταφέρει γνωστική διαίσθηση από μία λειτουργία σε μία άλλη λειτουργία. Δεν έχουμε ακόμα τεχνολογίες που είναι πολύ ικανές στο να το κάνουν αυτό. Και γι' αυτό το λόγο οι τεχνολογίες που βλέπουμε είναι πολύ στοχευμένες. Δηλαδή μαθαίνω στη τεχνολογία να αναγνωρίζει ιατρικές απεικονίσεις εγκεφάλου. Μετά πρέπει να την επανεκπαιδεύσω για να επεξεργάζεται απεικονίσεις θώρακος. Και ούτω καθεξής. Θα μάθω σε ένα ρομπότ να σηκώνει ποτήρια. Θα πρέπει να του μάθω να σηκώνει χαρτιά, να του μάθω στυλό, να του μάθω... Αλλά αυτό δεν είναι εξυπνάδα το να μάθεις να κάνεις κάτι πολύ συγκεκριμένο, πολύ καλά. Εξυπνάδα είναι να μπορείς κάτι που δεν έχεις συναντήσει ποτέ στο παρελθόν και είναι πολύ καινούριο για σένα, να μπορείς με λίγη προσπάθεια να το κάνεις. Δεν σου λέω να πας σε κάτι τελείως διαφορετικό. Προφανώς, αν μας προσγειώσουν σε ένα άλλο πλανήτη, ας πούμε, δεν είναι ότι θα μπορούμε να επιβιώσουμε. Αλλά σε ετερογενή, αλλά κοντά στην εμπειρία μας, πράγματα μπορούμε να μεταφέρουμε γνώση. Η μεταφορά γνώσης είναι ένα άλμα το οποίο δεν έχουμε κάνει ακόμα και το οποίο είναι αλληλένδετο για πραγματική νοημοσύνη. Να. Για πείτε μας λοιπόν τώρα τα μοντέλα των πιθανοτήτων. Πώς προειδοποιείτε το μέλλον, τι σενάρια υπάρχουν σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη, πώς το βλέπετε εσείς? Το μέλλον προφανώς δεν μπορεί να το προβλέψει κανείς, ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με την τεχνητή νοημοσύνη. Και ο καλύτερος τρόπος να σου το πω αυτό είναι να κοιτάξω 15 χρόνια πριν. 15 χρόνια πριν ή 20 χρόνια πριν, το 99, το ίντερνετ είχε μόλις πρωταρχίσει. Δεν υπήρχε Google, δεν υπήρχε Facebook, δεν υπήρχε Twitter, δεν υπήρχε Airbnb, δεν υπήρχε TaxiBeat, Uber ή Lyft. Δεν υπήρχαν συστήματα online γνωριμιών.
ο κόσμος μας ήταν τελείως διαφορετικός από ό,τι τώρα. Οι κινητά τηλέφωνα μόλις είχαμε αρχίσει να χρησιμοποιούμε. Τώρα είμαστε σε ένα κόσμο που ένα μεγάλο κομμάτι της δραστηριότητας μας έχει μεταφερθεί στο ίντερνετ. Ένα μεγάλο κομμάτι της οικονομικής δραστηριότητας είναι στο ίντερνετ. Το ίντερνετ έχει φτάσει στο επίπεδο να καθορίζει αποτελέσματα εκλογών. Ο κόσμος έχει αλλάξει με δραματικό τρόπο, με ραγδαίο τρόπο έχει αλλάξει ο κόσμος μας μόλις τα τελευταία 20 χρόνια. Πόσο μάλλον, κοιτώντας μπροστά στο μέλλον, όταν έχουμε να κάνουμε με τεχνολογία η οποία θα σκέφτεται σε κάποιο βαθμό. Επομένως, προβλέψεις είναι πολύ δύσκολο να κάνουμε. Και για ένα ακόμα λόγο, ότι σε τεχνολογίες που έχουν να κάνουν με τεχνητή νοημοσύνη, θα πρέπει να αναλογιστούμε το πότε θα γίνουν τα άλματα που θα μας φέρουν από αυτά που περιέγραψα πριν, ότι μπορούμε να κάνουμε πολύ καλά σε αυτά που μπορούμε να κάνουμε μέτρια, και από αυτά που μπορούμε να κάνουμε μέτρια σε αυτά που μπορούμε να κάνουμε απογοητευτικά. Το πότε θα γίνουν αυτά τα άλματα σίγουρα θα καθορίσουν το πόσο γρήγορα θα προχωρήσει το μέλλον. Αν μπορώ έτσι να χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο, το πόσο γρήγορα θα προχωρήσει το μέλλον. Το μέλλον θα καθοριστεί σίγουρα από το πότε θα γίνουν αυτά τα τεχνολογικά άλματα, αλλά θα καθοριστεί επίσης και από κάποιες αποφάσεις δικές μας ως ανθρωπότητα για τη χρήση αυτών των τεχνολογιών. Και αυτές οι χρήσεις έχουν να κάνουν και με την αξιοπιστία των συστημάτων που φτιάχνουμε, αλλά και με τη χρήση των δεδομένων μας, τα οποία χρησιμοποιούνται για να εκπαιδευτεί αυτή η τεχνολογία, και με ηθικού τύπου αποφάσεις που θα παίρνει η τεχνολογία μας όταν τόσο καθοριστικά επηρεάζει τη ζωή γύρω μας. Όλα αυτά τα θέματα που έχουν να κάνουν με την αξιοπιστία, την ιδιωτικότητα, τη χρήση των δεδομένων μας, τις ηθικές επιλογές που θα παίρνει η τεχνολογία, αλλά και η χρήση που θα κάνουμε εμείς της τεχνολογίας, όλα αυτά τα θέματα θα πρέπει να συζητηθούν με πολύ ενδελεχή τρόπο, και θα πρέπει όλοι μας, και εμείς και οι πολιτικοί μας και οι νομικοί και επιστήμονες και οι φιλόσοφοι και οι τεχνολόγοι επιστήμονες, όλοι μας πρέπει να συμμετέχουμε σε αυτή τη συζήτηση για να καθορίσουμε το πώς θα πορευτεί η κήτη του ποταμού ο οποίος έρχεται. Να, θα προσπαθήσουμε να ακροθυγώς να μας μιλήσετε για αυτά τα ζητήματα, να τα θίξουμε ακροθυγώς. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή για διαφημίσεις, λέει η σκηνοθέτης μας, κυρία Χρυσίδα Γαζή. Στροφή αμέσως στα άκρα με τον καθηγητή στο MIT, κύριο Κωνσταντίνο Δασκαλάκη. Επιστροφή στα άκρα με τον καθηγητή στο MIT στην Επιστήμη των Υπολογιστών, κύριο Κωνσταντίνο Δασκαλάκη, σε μια συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη. Ό,τι μπορούμε να ρωτήσουμε, να καταλάβουμε και ό,τι γνωρίζουμε ή δεν γνωρίζουμε. Κωνσταντίνε, θέσατε ήδη τα ζητήματα, τα τέσσερα. Η αξιοπιστία της τεχνητής νοημοσύνης, το πώς θα τη χρησιμοποιήσουμε οι άνθρωποι, τα ηθικά διλήμματα τα οποία τίθενται. Θα αντιμετωπίζει κίνδυνοι, αυτή όταν παίρνει αποφάσεις. Βεβαίως. Οι κίνδυνοι που ελοχεύουν. Η χρήση των δεδομένων μας. Την κυριαρχία, τον έλεγχο. Ναι. Για μιλήστε μας λοιπόν για όλα αυτά. Ναι, να μιλήσω πρώτα για το θέμα της αξιοπιστίας, το οποίο είναι ταυτόχρονα ένα τεχνικό θέμα, αλλά επίσης και έχει να κάνει με το τι δεδομένα χρησιμοποιούμε για να εκπαιδεύσουμε την τεχνολογία μας. Και να μιλήσω πρώτα για το δεύτερο. Τεχνητή νοημοσύνη σημαίνει, δηλαδή, δεν σημαίνει ότι δίνω μια συνταγή στον υπολογιστή και του λέω να κάνει, όπως έλεγα πριν, μια ακολουθία βημάτων για να λύσει ένα τριώνυμα. Αυτό δεν είναι τεχνητή νοημοσύνη, είναι κάνω πράξεις. Τεχνητή νοημοσύνη είναι ότι δείχνω στον υπολογιστή πολλά δεδομένα και θέλω από αυτόν να αφομοιώσει τα δεδομένα αυτά, να κάνει αφαιρέσεις οι οποίες είναι ικανές να τον καθοδηγήσουν στο πώς να αντιμετωπίσει μια καινούργια συνθήκη στην οποία δεν έχει βρεθεί καλά, το πώς να επεξεργαστεί μια καινούργια εικόνα την οποία δεν έχει δει στο παρελθόν και ούτω καθεξής. Άρα, τεχνητή νοημοσύνη σημαίνει ότι επεξεργάζομαι δεδομένα και βγάζω συμπεράσματα τα οποία είναι χρήσιμα για να πορευτώ στο μέλλον. Τώρα, αν τα δεδομένα μου αυτά δεν είναι αντιπροσωπευτικά δεδομένα για το τομέα στον οποίο θέλω να γίνω καλός, στον τομέα στον οποίο θέλω να αναπτύξω νοητικές λειτουργίες, τότε οι νοητικές λειτουργίες που θα αναπτύξω στα δεδομένα μου δεν θα είναι σωστές. Να δώσω ένα παράδειγμα έτσι για να το καταλάβουμε λίγο καλύτερα αυτό. Έστω ότι εγώ θέλω να καταλάβω ποια ανθρώπινα χαρακτηριστικά είναι σημαντικά για να είναι κάποιος καλός μπασκετμπολίστας. Για να το καταλάβω αυτό, αυτό που θα έπρεπε να κάνω είναι να μαζέψω από ένα τυχαίο δείγμα του πληθυσμού μετρήσιμα χαρακτηριστικά τους και πόσο καλή είναι στο μπάσκετ, για να βγάλω ένα συμπέρασμα για το ποια χαρακτηριστικά είναι τα σημαντικά για να είσαι καλός μπασκετμπολίστας.
Όμως πολλές φορές, όταν κάνεις μια μελέτη τέτοιου τύπου, έχεις πρόβλημα στη συλλογή των δεδομένων. Είναι πολύ δύσκολο να πάρεις ένα τυχαίο δείγμα του πληθυσμού και από αυτό το δείγμα του πληθυσμού να κάνεις σωστά μετρήσεις και να συσχετίσεις χαρακτηριστικά με πόσο καλός μπασκετμπολίστας είσαι. Οπότε, πολλές φορές, αυτό που κάνουν οι επιστήμονες είναι ότι λένε δύσκολο να πάρω ένα τυχαίο δείγμα, ας πάω σε κάποια βάση δεδομένων που έχω εύκολη πρόσβαση. Εν προκειμένου θα μπορούσε να πεις, OK, να κοιτάξω το NBA. Το NBA έχει πολύ καλά δεδομένα για όλους τους παίχτες, τα χαρακτηριστικά τους και πόσο καλοί είναι στο μπάσκετ. Και να κοιτάξω σε αυτά τα δεδομένα, να δω τι είναι σημαντικό για να είσαι καλός μπασκετμπολίστας. Πολύ πιθανό να το κάνεις αυτό είναι να βγάλεις για παράδειγμα το συμπέρασμα ότι να είσαι ψηλός είναι κακό στο να παίζεις μπάσκετ. Γιατί αν επικεντρωθείς στα δεδομένα του NBA, συνήθως οι πιο κοντοί παίχτες του NBA όμως είναι καλύτεροι στο μπάσκετ. Ωστόσο, προφανώς αυτό δεν ισχύει για τον υπόλοιπο πληθυσμό. Επομένως, αν τα data σου δεν είναι αντιπροσωπευτικά, αν τα δεδομένα σου δεν είναι αντιπροσωπευτικά για το φαινόμενο που πας να μελετήσεις, τα συμπεράσματα που θα βγάλεις θα είναι λάθος. Αυτό είναι ένα κατεξοχήν θέμα που θα αντιμετωπίζουμε ήδη και θα αντιμετωπίσουμε και στο μέλλον, καθώς εκπαιδεύουμε την τεχνητή μας νοημοσύνη. Είναι πολύ εύκολο να κοιτάξεις το ψηφιακό αποτύπωμα της ανθρωπότητας στο ίντερνετ και να χρησιμοποιείς αυτό ως εκπαιδευτικό υλικό για να φτιάξεις καλή τεχνητή νοημοσύνη. Ωστόσο, αν αυτό δεν είναι αντιπροσωπευτικό, θα βγάλεις λάθος συμπεράσματα. Mm-hmm. Και υπάρχουν πολλοί λόγοι που το υλικό σου δεν θα είναι αντιπροσωπευτικό. Γιατί το αποτύπωμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο ίντερνετ, οι φωτογραφίες που θα ανεβάσω στο Facebook, μπορεί να μην είναι αντιπροσωπευτικές όλων των θέσεων και καταστάσεων στις οποίες έχω βρεθεί. Υπάρχει μια επιλογή. Έτσι, υπάρχει μια επιλογή στο ποιες θα ανέβουν στο ίντερνετ. Άρα τα εκπαιδευτικά μας δεδομένα μπορεί να μην είναι αντιπροσωπευτικά και να βγάλουμε λάθος συμπεράσματα. Επιπλέον, και αυτό έρχεται λίγο σε αυτό που έλεγα πριν, ότι τα δεδομένα είναι πολυδιάστατα. Μια φωτογραφία ζει σε εκατομμύρια διαστάσεις. Η επεξεργασία των δεδομένων που κάνουμε, του εκπαιδευτικού υλικού που κάνουμε για να αναπτύξουμε νοητικές λειτουργίες, σε μαθηματικό επίπεδο είναι στατιστική σε πάρα πολύ μεγάλες διαστάσεις. Και είναι γνωστό ότι όταν κάνεις στατιστική σε πολλές διαστάσεις, θέλεις, ακόμα και αντιπροσωπευτικά να είναι τα δεδομένα σου, θέλεις πάρα πολύ προσπάθεια για να μην τα κάνεις θάλασσα. Και πολλή από την τεχνολογία που υπάρχει τώρα και έχει θαυμαστά αποτελέσματα, μπορεί να ξεγελαστεί. Και θα σας πω ένα παράδειγμα, mm-hmm. που είναι μια εργασία που έκανε ένας φοιτητής μου στο MIT με τους φίλους του. Αυτοί τυπώσανε σε ένα 3D printer μια χελονίτσα, την οποία το καλύτερο σύστημα αναγνώρισης εικόνας της Google αναγνωρίζει ως καραμπίνα. Στο ανθρώπινο μάτι, η χελονίτσα που φτιάξανε μοιάζει με χελώνα σαν όλες τις άλλες χελώνες. Αυτό που κάνανε τα παιδιά είναι ότι με πολύ έξυπνο τρόπο βάψανε το καβούκι της χελώνας ώστε να εκμεταλλευθούν ένα κενό που βρήκανε στο σύστημα αναγνώρισης της Google που να το κάνει να θεωρεί ότι η χελώνα είναι καραμπίνα. Τι έγινε εν προκειμένου? Ο αλγόριθμος της Google έμαθε να αναγνωρίζει εικόνες στηριγμένος σε ένα εκπαιδευτικό υλικό που έχει Google, επειδή είμαστε όλοι χρήστες της Google και Google έχει πρόσβαση σε πάρα πολλά δεδομένα. Ωστόσο, τα δεδομένα αυτά δεν ήταν αντιπροσωπευτικά αρκετά ή δεν τα επεξεργάστηκε η Google αρκετά σωστά εν προκειμένου να καταλάβει ότι είχε πρόβλημα το καβούκι. Δηλαδή, το καβούκι που φτιάχνει στα παιδιά δεν ήταν το πιο κλασικό καβούκι χελώνας που έχετε δει. Mm-hmm. Ήταν λίγο τα χρώματα. Ήταν τα χρώματα λίγο πειραγμένα. Ο αλγόριθμος, αν ήταν ρωμαλαίος, δεν θα έπρεπε να ξεγελαστεί mm-hmm. από μια μικρή χρωματική διαφορά στο καβούκι από τις χελώνες που είχε συνηθίσει να βλέπει. Ωστόσο, ξεγελάστηκε. Και είναι πολύ εύκολο να χειραγωγήσεις mm-hmm. πλέον αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης. Και ποιο είναι το πρόβλημα που τίθεται? Αν εγώ έχω αυτόν τον αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης αναγνώρισης εικόνας στο αεροδρόμιό μου για την ασφάλεια του αεροδρομίου μου, το να αναγνωρίζει χελώνες για καραμπίνες δεν είναι πρόβλημα, αλλά το αντίστροφο είναι πρόβλημα. Βέβαια. Δεν θες ο τρομοκράτης να μπορεί να βάψει λίγο με μικρές χρωματικές διαφορές πάνω στην καραμπίνα του για να μπορέσει να περάσει ένα όπλο μέσα στο αεροδρόμιο. Εντάξει. Ή ως κάτι άλλο, γιατί χελώνες δεν θα επιτρέπονται, αλλά ως κάτι άλλο σίγουρα. Και το θέμα επίσης
τίθεται με πολύ προφανή τρόπο στα αυτοδηγούμενα αυτοκίνητα. Ναι. Το αυτοδηγούμενο αυτοκίνητο χρησιμοποιεί τεχνολογία αναγνώρισης εικόνας, γιατί είναι πολύ σημαντικό για ένα αυτοκίνητο να καταλαβαίνει την περιραίουσα ατμόσφαιρα, τα σήματα οδικής κυκλοφορίας. Δεν θες κάποιος κακός παίχτης να μπορεί να βάψει πάνω στο stop, να κάνει με μικρές χρωματικές διαφορές, να πιστέψει ο αλγόριθμος του αυτοκινήτου ότι το stop δεν είναι stop, αλλά είναι πήγαινε με 100 χιλιόμετρα την ώρα. Ναι. Ή να συγκρουστεί, να πέσει σε ένα σταματημένο όχημα το οποίο έχει τυχαία σταματήσει στη μέση του δρόμου, ας πούμε. Ναι, και υπάρχουν βίντεο τα οποία μπορείς να βρεις στο ίντερνετ που αμάξι της Τέσλα συγκρούεται σε νταλίκα η οποία είναι παρκαρισμένη στην αριστερή λωρίδα του αυτοκινητόδρομου, διότι το σύστημα αναγνώρισης εικόνας δεν λειτουργήσε σωστά να συνειδητοποιήσει ότι πρόκειται για μια νταλίκα παρκαρισμένη στην αριστερή λωρίδα του δρόμου. Γιατί εν προκειμένου ο αλγόριθμος είχε εκπαιδευτεί ότι τα αυτοκίνητα δεν σταματάνε στη μέση του δρόμου ή σταματάνε μόνο δεξιά στη δεξιά λωρίδα. Πιθανόν το πρόβλημα να προέκυψε από το ότι ήταν η πρώτη φορά που αντιμετώπιζε ο αλγόριθμος νταλίκα σταματημένη στην αριστερή λωρίδα του δρόμου. Μπορεί σε όλο το εκπαιδευτικό του υλικό να ήταν πάντα σταματημένη στην δεξιά λωρίδα του δρόμου. Ή μπορεί, επειδή ήταν και βροχερή μέρα, οι χρωματικές, ας πούμε, διαφορές από αυτές που είχε αντιμετωπίσει το εκπαιδευτικό του υλικό να τον κάνανε να μην καταλάβει ότι η νταλίκα είναι νταλίκα. Είναι ένα σταθερό εμπόδιο. Μπορεί να τις πέρασε για ατμοσφαιρικές, ας πούμε, χρωματικές διαφορές. Ναι. Αυτό ήδη που λέτε μας προκαλεί μια ανασφάλεια και φυσιολογικό είναι. Επίσης, αυτό που πολλές φορές συζητείτε, ότι πολλοί άνθρωποι θα χάσουν τη δουλειά τους. Εσείς υποστηρίζετε βέβαια, λέγεται και αυτό, ότι θα κερδιθούν θέσεις εργασίας σε κάποιους άλλους τομείς ή θα λυθεί το ασφαλιστικό. Ναι. Πάντα όταν έρχεται μια έτσι ραγδαία εξέλιξη στην τεχνολογία, αντικαθίστανται εργαζόμενοι από τις εργασίες που κάνουν, εκτοπίζονται, αν θες, από μηχανές. Αυτό συνέβη σε κάθε βιομηχανική επανάσταση. Και σε κάθε βιομηχανική επανάσταση είχαμε ανθρώπους που αντιδρούσαν σε αυτό. Και φαντάζομαι, ξέρετε, για το κίνημα των λουδιτών που μπαίναν σε εργοστάσια και σπάγανε μηχανές. Οι τεχνολογικές εξελίξεις δεν σταματάνε με αυτόν τον τρόπο. Δεν βγάζει την πρίζα και σταματάει η τεχνολογική εξέλιξη. Αυτό είναι αστείο. Όταν αντικαθίσταται μια ανθρώπινη εργασία από μηχανή, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να πανηγυρίζουμε. Διότι αυτό σημαίνει ότι ένας ανθρώπινος εγκέφαλος, που όπως έλεγα και στην αρχή της συνομιλία μας, στο δεύτερο μέρος, είναι από τους πιο εκπληκτικούς υπολογιστές που έχουμε εμείς κληρονομήσει από την εξέλιξη, όταν αποδεσμεύεις έναν ανθρώπινο εγκέφαλο από μια εργασία την οποία μπορεί να εκτελέσει πλέον μια μηχανή, πρέπει να πανηγυρίζεις, γιατί μπορεί να διαθέσει αυτόν τον εγκέφαλό σου σε κάτι πιο δημιουργικό, κάτι που δεν μπορεί ακόμα να αντικαταστήσει μια μηχανή. Επομένως, πρέπει να είναι πανηγυρισμός η αντικατάσταση αυτή, να μην δραματοποιείται. Από την άλλη, ως κοινωνία θα πρέπει να προασπίσουμε αυτούς τους ανθρώπους, να τους επανεκπαιδεύσουμε και να τους κατευθύνουμε σε άλλους παραγωγικούς τομείς. Και εδώ είναι ένα κοινωνικό συμβόλαιο που πρέπει να υπογράψουμε. Βέβαια. Όσο αναπτύσσεται η τεχνολογία και αντικαθιστούνται εργαζόμενοι από τις εργασίες τους, θα πρέπει ως κοινωνικό σύνολο να θεωρούμε ευθύνη μας αυτοί οι άνθρωποι να επανεκπαιδευτούν, να πληρωθούν για όσο καιρό δεν εργάζονται, μέχρι να χρησιμοποιηθούν οι καταπληκτικοί εγκέφαλοι τους σε άλλες παραγωγικές και οι γνώσεις που έχουν αποκτήσει, γιατί τομείς. Είπαμε ότι αυτή είναι η διαφορά του ανθρώπου. Μπορεί να χρησιμοποιήσει τις γνώσεις του από έναν τομέα σε κάποιον άλλον, και αυτή είναι μια βασική διαφορά από την τεχνητή νοημοσύνη. Ναι. Δηλαδή ουσιαστικά δεν αξιοποιείς ένα έμψυχο δυναμικό, το οποίο το έχει σπουδάσει, έχει δαπανίσει κεφάλαιο. Ναι, και είναι ευθύνη όλων μας να γίνει αυτό. Πρέπει να υπάρχει μέρημνα για αυτούς τους ανθρώπους. Ωστόσο, το να σταματάμε την έλευση της τεχνολογίας είναι αστείο. Να. Και το βλέπουμε να έχει συμβεί. Έτσι. Δηλαδή, όλη η ιστορία με το Uber που συνέβη και έθιξε τα εργασιακά συμφέροντα ενός κλάδου, των ταξί, ήταν ένα παράδειγμα που πηγαίνουμε προς αντίστροφη κατεύθυνση από αυτή που μας δείχνει η τεχνολογική εξέλιξη. Ναι, υπάρχουν αντιστάσεις. Αναμενόμενες είναι οι αντιστάσεις. Είναι αναμενόμενες. Και είναι πολύ δικαιολογημένες, αλλά κατ' ουσίαν είναι εις βάρος της ανθρωπότητας. Είναι δικαιολογημένες, κατανοητές, δικαιολογημένες, αλλά τελολογικά θα είναι μικρά βήματα που θα μας πάνε πίσω, αλλά τελικά όσο πιο γρήγορα συνειδητοποιήσουμε ότι πρέπει να αγκαλιάσουμε την εξέλιξη της τεχνολογίας, είναι για δικιά μας αφέλεια. Να. Το ασφαλιστικό, Κωνσταντίνε. Το ασφαλιστικό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα της Ελλάδας. Και όχι μόνο. Συνδέεται και με το brain drain.
για το οποίο μιλούσαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Γενικώς της Δύσεως. Αν δει κανείς το δημογραφικό με το πρόβλημα του δημογραφικού, είναι γενικώς της Δύσεως, πολλές δε μάλλον της Ελλάδος και με το brain drain. Συνδέεται με το δημογραφικό, τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα που έχει η χώρα μας. Ξέρετε, τα ασφαλιστικά συστήματα είναι στηριγμένα σε μια εκθετική αύξηση και του πληθυσμού και της οικονομίας. Στην Ελλάδα αυτό που βλέπουμε είναι μια εκθετική μείωση του πληθυσμού και έχουμε δει το ΑΕΠ της χώρας μας να κατακρεμνίζεται μέσα σε μια δεκαετία. Αυτές είναι συνθήκες καταστροφής. Αν δεν λύσουμε το δημογραφικό μας και αρχίσουμε να έχουμε ρυθμούς αύξησης, την έχουμε πατήσει. Τώρα, το δημογραφικό θα πρέπει να το λύσουμε σε πρώτη φάση και επιβραβεύοντας συμπολίτες μας που έχουν τουλάχιστον δύο παιδιά, παραπάνω από δύο παιδιά, αλλά και ίσως αυτό είναι κάτι στο οποίο πρέπει να επενδύσουμε ως χώρα, αγκαλιάζοντας και τους ανθρώπους που έχουν έρθει στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια και μιλάω για τους μετανάστες. Είμαστε αρκετά κλειστοί ως κοινωνία. Νομίζω αυτό το έμψυχο υλικό, όπως κάνουν και άλλες χώρες της Δύσης, θα πρέπει να το αγκαλιάσουμε, να το εκπαιδεύσουμε και να το εντάξουμε στη χώρα μας. Προφανώς ο πληθυσμός της γης δεν μπορεί να αυξάνεται εκθετικά επάπειρο. Είμαστε ήδη στα όρια, έτσι, του τι μπορεί ο πλανήτης μας να αντέξει. Ή, εν πάση περιπτώσει, αν δεν είμαστε τώρα στα όρια, θα βρεθούμε σύντομα. Σε πολλά σημεία είμαστε στα όρια, δηλαδή η ρήπη που παράγουμε, η κατανάλωση ενέργειας. Η κατανάλωση ενέργειας, η έτσι, τεράστια εκβιομηχάνηση της παραγωγής τροφίμων και κρέατος κτλ. Δείχνει ότι είμαστε κοντά στα όρια του τι μπορεί ο πλανήτης μας να αντέξει. Και εδώ έρχεται το θέμα του ότι, όπως είπα πριν, όλα είναι στηριγμένα σε μια εκθετική αύξηση του πληθυσμού και της οικονομίας. Ωστόσο, ο πληθυσμός δεν μπορεί να αυξάνεται εκθετικά, διότι δεν αντέχει ο πλανήτης μας. Οπότε τι κάνουμε? Κάποια στιγμή θα βρεθούμε σε αυτόν τον τοίχο. Και εκεί πέρα είναι ότι κάπως θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τις μηχανές, όταν φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη σε αυτό το επίπεδο, για να αναπληρώσουμε την έλλειψη βάσης στην πυραμίδα που θα έπρεπε να απλώνει εκθετικά, αλλά εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να συνεχίσει να απλώνεται εκθετικά. Εκεί ενδεχομένως η τεχνητή νοημοσύνη να παίξει ένα σημαντικό ρόλο για να μας σώσει από τον τοίχο που θα συναντήσουμε. Να δημιουργήσει δηλαδή το εργατικό δυναμικό, κατά βάση, το φτηνό εργατικό δυναμικό. Ναι, τους ανθρώπους που θα μεριμνούν. Να μην είναι οι άνθρωποι από τον τρίτο κόσμο αυτοί. Ναι, και τα μηχανήματα θα μπορούν να μεριμνούν για ηλικιωμένους ανθρώπους που ενδεχομένως να μην υπάρχει αρκετό ανθρώπινο έμψυχο δυναμικό για να μεριμνήσει για αυτούς τους ανθρώπους. Υπάρχει αυτή η εφαρμογή ήδη? Υπάρχουν πολλές εφαρμογές τέτοιου τύπου που μεριμνούν για ηλικιωμένους ανθρώπους. Αυτό ελπίζουμε ότι θα συνεχίσει να μπαίνει, ας πούμε, μέσα στο. Στη ζωή μας, στην καθημερινότητα, βέβαια. Στην πιο ευάλωτη ηλικία του ανθρώπου. Πάμε, Κωνσταντίνε, τώρα στο θέμα με το αυτοκίνητο. Δηλαδή, αυτό που έχουμε δει και έχουμε συζητήσει. Ναι. Τα αυτοκίνητα τα οποία οδηγούνται από κομπιούτερ, από τεχνητή νοημοσύνη. Έχουν δηλαδή οδηγό ένα κομπιούτερ. Τα διλήμματα τα οποία τίθενται. Όσο η τεχνολογία μας μπαίνει όλο ένα και πιο καθοριστικά στη ζωή μας, πρέπει να λαμβάνει και αποφάσεις. Και πολλές φορές αυτές οι αποφάσεις θα έχουν ηθικό χαρακτήρα. Και ένα έτσι από τα πιο κλασικά και προφανή τέτοια θέματα που συζητώνται έχει να κάνει με τα αυτοδηγούμενα αυτοκίνητα, τα οποία καλώς ή κακώς σίγουρα θα βρεθούν προ αναπόφευκτων ατυχημάτων με ανθρώπινες απώλειες. Όταν ένα αυτοδηγούμενο αυτοκίνητο βρίσκεται προ αναπόφευκτο ατυχήματος, θα πρέπει να λάβει μια απόφαση για το πώς να ιεραρχήσει τις απώλειες. Θα πρέπει να σκοτώσει τους επιβαίνοντες ή θα πρέπει να σκοτώσει κάποια παιδιά που περνάνε με κόκκινο το δρόμο. Πώς θα πάρει ένας αλγόριθμος απόφαση για το τι θα κάνει? Εμείς παίρνουμε αυτές τις αποφάσεις σε μερικά δευτερόλεπτα ακολουθώντας κάποιο ένστικτο. Πολλές φορές αυτό το ένστικτο προστατεύει πρώτα εμάς και λιγότερο τους άλλους. Ωστόσο, όταν σχεδιάζεις ένα αλγόριθμο που οδηγεί το αυτοκίνητο, όλες οι αποφάσεις που λαμβάνεις είναι αποτελέσματα μιας λογικής διαδικασίας. Mm. Αυτή η λογική διαδικασία πρέπει να βασιστεί σε κάποια αξιώματα ηθικού τύπου. Αλλά αυτά τα ηθικά αξιώματα δεν τα ξέρουμε. Τα έχουμε σκεφτεί για αιώνες από φιλοσοφική και νομική σκοπιά, αλλά δεν έχουμε κατασταλάξει στο ποια είναι τα σωστά αξιώματα πάνω στα οποία θα κτιστεί μια λογική διαδικασία
η οποία θα αποφασίσει το πώς να ιεραρχήσουμε τις απώλειες. Συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν τα προσωπικά δεδομένα είναι διαθέσιμα, μπορώ εγώ να ξέρω, μπορώ να το βάλω στον αλγόριθμο ότι το παιδάκι αυτό ενδεχομένως να ασθενήσει από καρκίνο σε 5 χρόνια, οπότε είναι αναλώσιμο. Ή το έχω ξοδέψει τόσα χρήματα για να σπουδάσω το άλλο παιδάκι, οπότε αυτό δεν είναι τόσο αναλώσιμο. Να, ένα παράδειγμα. Ναι, ένα παράδειγμα. Πρέπει να υπάρχουν αυτά τα δεδομένα. Πώς ιεραρχείς μεταξύ ανθρώπων με διαφορετική ηλικία. Πάμε με στη σανίδα του Καρνεάδου, το αρχικό ερώτημα, το αρχαίο. Είναι θέματα τα οποία είναι σε μεγάλο βαθμό αναπάντητα, έτσι είναι γενός. Και το άλλο, έστω ότι ο νομοθέτης μου επιβάλλει το πώς θα γίνει η ιεράρχηση των απολειών που θα έχω ως αυτοκίνητο σε ένα ατύχημα. Εσύ θα χάκαρες τον αλγόριθμό σου αν το αυτοκίνητο σου, αν πιθανόν σε έβαζε, θα μπορούσε να σε ιεραρχήσει τελευταίο σε μια ιεράρχηση των απολειών. Που πολύ πιθανόν, ναι, πολύ πιθανόν να πλήρωνες κάποιο hacker να χακάρει το αυτοκίνητό σου για να σε ιεραρχεί, να σε βάζει πάντα πρώτο σε αυτούς που θα σωθούν. Τίθεται πάρα πολλά ερωτήματα και για το ποιος έχει την ευθύνη. Αν, ας πούμε, ο αλγόριθμός σου θα μπορούσε με μια αριστοτεχνική τιμονιά να σώσει και τους επιβαίνοντες και αυτούς που περνάνε τον δρόμο. Θα πρέπει να πάμε στο δικαστήριο το σχεδιαστή του αλγορίθμου ή το κατασκευαστή του αυτοκινήτου ή τον hacker που χάκαρε τον αλγόριθμό σου και αφαίρεσε αυτή τη δυνατότητα απόφασης. Δύσκολα ερωτήματα και πολύ φοβάμαι ότι θα δούμε αυτοδηγούμενα αυτοκίνητα στους δρόμους μας χωρίς να έχουμε κατασταλάξει σε ένα σύστημα αξιωμάτων, αν θες, τα οποία προκύπτουν οι αποφάσεις που αυτά θα λαμβάνουν. Άρα θα χαθεί ο έλεγχος. Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, Κωνσταντίνε. Κοίταξε να δεις. Όπως λέγαμε και στην πρώτη εκπομπή, με το που ήρθε το ίντερνετ, έχει ήδη χαθεί ο έλεγχος. Υπό την έννοια ότι βρισκόμαστε πλέον σε συστήματα τα οποία έχουν κοινωνικο-οικονομικό χαρακτήρα και ηθικό χαρακτήρα. Είναι συστήματα τα οποία είναι πολύ δύσκολο να ελεγχθούν. Έχουν τόσο μεγάλο μέγεθος και τόσους πολλούς χρήστες, που είναι πολύ δύσκολο να τα ελέγξεις. Mm-hmm. Άρα μπορεί να δούμε στο μέλλον και έναν γάμο, ας πούμε, με ένα βουλικό ρομπότ. Πολύ πιθανόν. Ξέρεις, μου αρέσουν πάρα πολύ οι ταινίες επιστημονικής φαντασίας, διότι πραγματεύονται θέματα τα οποία πολύ πιθανόν να προκύψουν στο μέλλον. Στην ερώτησή σου, μια έτσι πολύ καλή ταινία είναι το Her, που στα ελληνικά ήταν μεταφρασμένος ο δικός της, ο δικός του, η δική του. Μια ταινία με τον Χωακίν Φίνιξ και τη Σκάρλετ Γιόχανσον, η οποία ήταν η φωνή σε ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο ερωτεύτηκε ο Χωακίν Φίνιξ στην ταινία. Μου αρέσουν πάρα πολύ αυτού του τύπου οι ταινίες, διότι πραγματεύονται πολύ ενδιαφέροντα θέματα τα οποία θα συναντήσουμε. Πολύ πιθανό να γίνει αυτό. Νομίζω και στο Blade Runner, το καινούργιο, βλέπουμε αυτό το φαινόμενο. Θαυμάζουμε 2 ώρες τώρα το λαμπρό μυαλό σου και εγώ δεν μπορώ να κρύψω τον ενθουσιασμό μου για την ουμανιστική σου παιδεία. Πόσο πολύπλευρος και καλλιεργημένος είσαι ως άνθρωπος, γιατί αρκετές φορές έχουμε μία εικόνα για τους ανθρώπους που ασχολούνται με τους υπολογιστές ότι είναι μονήρης και δεν ανήκεις σε αυτούς. Ναι, κοίτα, όπως είπα και στο πρώτο μέρος, το περιβάλλον στο οποίο μεγάλωσα και οι αξίες που με εμφύσισαν οι γονείς μου δίνανε μεγάλη βάση στην ανθρωπιστική σκοπιά. Και ξέρεις, στην εποχή μας, ως επιστήμονας, δεν μπορεί να έχει κλειστά τα μάτια στην ανθρωπιστική σκοπιά. Γιατί υποχωρούν οι ανθρωπιστικές επιστήμες και είναι πολύ κρίσιμο που το επισημαίνεις αυτό. Διότι από τη μία πλευρά έχει πέσει μεγάλο ενδιαφέρον και βάση στις τεχνολογικές επιστήμες, αφετέρου δε η τεχνολογία που φτιάχνουν μπαίνει τόσο καθοριστικά στη ζωή μας, που δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε την σημασία που έχουν οι ανθρωπιστικές επιστήμες για να μας κατευθύνουν πώς θα γίνει αυτή η αλληλεπίδραση μεταξύ μηχανής και ανθρώπου. Και πώς θα λύσουμε αυτά τα ζητήματα, τα άλλα που μόλις πριν από λίγο μας ανέφερες. Ακριβώς. Mm. Στο τέλος είμαστε και αυτό το λαμπρό μυαλό, αυτός ο εξέχων επιστήμων που έχουμε εδώ κοντά μας. Θέλω να μας πεις πώς το χάζεσαι για το Θεό και το θάνατο. Είναι το κλασικό τέλος της εκπομπής. Το κλασικό τέλος. Mm. Κοίταξε να δεις. Προφανώς δεν μπορώ σε 2 προτάσεις να σου πω, αλλά. Μίλησε όσο θέλεις. Για τόσο βαθιά ζητήματα. Mm-hmm. Ο Θεός για μένα είναι ο νόμος των πραγμάτων και το όριο το δικό σου. Ο θάνατος είναι ένα βιολογικό φαινόμενο
το οποίο είναι, θέτει ένα όριο και το οποίο είναι όμως και μια πρόκληση να το υπερπηδήσεις. Ξέρεις, ο θάνατος δεν θεωρώ ότι έρχεται ποτέ ακριβώς. Δηλαδή. Πρόσφατα έχασα τη γιαγιά μου, με την οποία ήμουν αρκετά δεμένος. Ωστόσο, θεωρώ ότι νευρώνω στο κεφάλι μου είναι αφαιρωμένη στη γιαγιά μου, όχι μόνο σε αναμνήσεις, αλλά μπορώ να μιλήσω στη γιαγιά μου, διότι ο εγκέφαλός μου έχει φτιάξει ένα μοντέλο της γιαγιάς μου και μπορεί να αποκρίνεται σε ερωτήσεις που θα έκανα στη γιαγιά μου. Προφανώς το μοντέλο μπορεί να είναι λάθος, έτσι, η επεξεργασία των εμπειριών που είχαμε τη γιαγιά μου μπορεί να έχει γίνει λάθος. Ωστόσο, η γιαγιά μου έχει αφήσει ένα αποτύπωμα σε μένα και επηρεάζει τη ζωή μου τώρα και με την πλευρά μου εγώ, όταν κι εγώ φύγω, θα την περάσω στα δικά μου παιδιά, στους δικούς μου μαθητές. Σε αυτούς που εμπνέεις. Ναι, αυτούς που εμπνέω και με αυτούς με τους οποίους έχω αλληλεπιδράσει. Και εδώ θέλω να πω, πρέπει όλοι μας να έχουμε στο μυαλό μας το τι αποτύπωμα θα αφήσουμε σε αυτόν τον κόσμο, τι αποτύπωμα θα αφήσουμε στους συνανθρώπους μας. Το αποτύπωμα δεν πρέπει να είναι ότι αποδείξαμε ένα σημαντικό θεώρημα ή ότι δεν ξέρω κι εγώ τι. Είναι η συναναστροφή με τους άλλους ανθρώπους, τι αποτύπωμα τους άφησε. Αυτό που έλεγα πριν, ότι συγκινούμε όταν τα παιδιά μου λένε ότι άκουσαν μια ομιλία μου όταν ήταν 10 χρονών και αυτό τους ενέπνευσε να ασχοληθούν με την επιστήμη των υπολογιστών, είναι ένα αποτύπωμα που άφησα κι εγώ σε αυτά τα παιδιά. Θα πάρουν αυτό το αποτύπωμα και θα το κάνουν κάτι δικό τους. Αλλά όπως και να έχει, άφησα κάποιο αφηρημένο, αν θες, άλλαξα την εντροπία του συστήματος και έσπρωξα το σύστημα προς μια κατεύθυνση. Αυτό είναι ο τρόπος να νικήσεις το θάνατο. Mm. Μίλησες για όριο ή έναν άλλον κόσμο. Υπάρχει κάτι μετά το όριο αυτό, τι πιστεύεις? Σε έχει απασχολήσει? Με έχει απασχολήσει, δεν έχω σημάδια κάποιο άλλο κόσμο. Ωστόσο, οι δυνατότητες μου είναι περιορισμένες. Θα δούμε. Δεν έχω λόγια να σε ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου, εκ μερούς όλων. Να συνεχίσεις να διαπρέπεις το εξωτερικό και κάποτε μακάρι να καταφέρεις να επιστρέψεις. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ χάρηκα πολύ για την γνωριμία μας και για την συζήτησή μας. Να σε καλά. Να σε και εσύ καλά. Ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Καλό ξημέρωμα σε όλες και σε όλους.